Δεν πέρασε ούτε μία εβδομάδα από τη στιγμή που μέλη του Εμπορικού Συλλόγου πέρασαν το κατόφλι τη Εισαγγελία Ηρακλείου ζητώντα από τον αρμόδιο εισαγγελέα να δοθεί ένα τέλο στην ασυδοσία τη παραοικονομία που παράγεται από τη δράση των κινέζικων καταστημάτων στην αγορά τη Κρήτη. Πλέον το θέμα παίρνει πολιτικέ διαστάσει σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μανώλη Κουμαντάκη, αφού όπω υπογραμμίζει τα κινέζικα καταστήματα αντιμετωπίζονται ω η ιερή αγελάδα τη αγορά και το παρεμπόριο που τους ακολουθεί είναι μια ιερή αγελάδα. Δεν θέλει να τους αγγίξει κανείς. Το θέμα έχει αποκτήσει πλέον πολιτικές διαστάσεις και πρέπει έτσι να λυθεί. Έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη σαν μια έσχατη ενέργεια και κύγηση απελπισίας. Υπάρχουν σκοπιμότητε, λένε οι πρόεδροι των εμπορικών συλλόγων του νησιού, που μέχρι σήμερα δεν έχει παγιωθεί ένα διαφορετικό αυστηρότερο μοντέλο ελέγχου στα κινέζικα καταστήματα. είτε στο θέμα τη ποιότητα των προϊόντων, είτε σε αυτό των αποδείξεων και των αμφισβητούμενων παραστατικών αυτών των καταστημάτων. Δεν είναι νόμιμα τα μαγαζιά αυτά. Έχουμε πάει εμεί ή έχουμε στείλει συνεργάτε μα σαν φορεί να... και έχουμε ζητήσει να μα εκδοθεί απόδειξη για το προϊόν αυτό που αγοράζουμε. Τι πιο πολλέ φορέ δεν εκδίδουν απόδειξη κάνοντα ότι δεν καταλαβαίνουν και αν επιμείνουμε αρκετά σε πάρα πολλά καταστήματα εκδίδουν αποδείξει οι οποίε δεν ανήκουν στο συγκεκριμένο κατάστημα αλλά ανήκουν σε κάποιο άλλο κατάστημα το οποίο βρίσκεται σε άλλο μέρο τη πόλη. Για ώρα το χέρι κάνουν λόγο οι εκπρόσωποι της αγοράς, εννοώντας πως υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες που εμποδίζουν την αυστηροποίηση των ελέγχων προς όφελος πάντα, όχι των καταναλωτών, αλλά συμφερόντων. Άρα για να ρωτιέμαι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες που εμποδίζουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, είναι στο χέρι της κυβέρνησης αλλά δεν κάνει τίποτα. Και ζητάμε από του εισαγγελείς να παρέμβουν πλέον και με εισαγγελικέ παραγγελίε να επιβάλλουν στον ελεκτικό μηχανισμό να ελέξει αυτό το μεγάλο κυκαιώνα που λέγεται κινέζικα καταστήματα και διείσδυση των κινέζικων προϊόντων μέσα από την άλωση της αγοράς, κυριολεκτικά άλωση της αγοράς. Η παρέμβαση του κράτου που έω σήμερα απέχει θα είναι σωτήρια, υποστηρίζουν οι παράγοντε τη αγορά που ευελπιστούν πω θα δοθεί ένα τέλο και στο τέλμα που έχει βρεθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και στα εκατομμύρια ευρώ που παράγει αυτού του είδου οικονομία στην Κρήτη. Τα διαφυγόντα κέρδη που υπάρχουν και για το κράτο, φόρου, ΦΠΑ, FPA και αυτά που θα έπρεπε να εισπραχθούν θα μπορούσαν να, είχαν, να επιφέρουν την άμεση μείωση της φορολογίας, της έμεσης και της άμεσης. Με αποτέλεσμα να ωφεληθούν όλοι, και το κράτος αλλά και οι επιχειρηματίες.